Πλέον όλα έτοιμα για την εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. 8 τριετής Μέδεν στα 1000 μέτρα. Σηκώνει τη σημαία ο αφέτης και δίνει την εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας, όπου από τα πρώτα μέτρα, καθώς καθυστερεί υπερβολικά ο Χοφό για την πρωτοπορία πολύ γρήγορα ο Πολυδεύκης, κοντά του ο Παπαντόκ, θέλει να πρασαριστεί στην εσωτερική στην δεύτερη θέση, από την εξωτερική θέλει να βελτιώσει τη θέση του Σωτήρης, είναι τρίτος απ' έξω, ενώ στο Κάγκελο ακολουθεί ο Σερόθωνα στην τέταρτη θέση. Πιο πίσω ο Χρυσοχώος είναι πέμπτος. Πάμε για τα τελευταία 400 μέτρα. Πολυδεύκης, Παπαντόκ, Σωτήρης από την εξωτερική. Στη συνέχεια προσπαθούν να βελτιωθούν και οι υπόλοιποι. Με το Χρυσοχώο να παραμένει στην πέμπτη θέση. Παίρνει πολύ ανοιχτά ο Σωτήρης. Πετάγεται ακόμη πιο έξω στην τελευταία στροφή. Πάντα στην πρωτοπορία ο Πολυδεύκης, στην δεύτερη θέση ο Παπαντόκ. Στη συνέχεια ο Χρυσοχώος με ωραίο βήμα θέλει να βελτιώσει και αυτό στην θέση του να διεκδικεί στην δεύτερη θέση. Στην απότερη εξωτερική βρίσκεται ο Σωτήρης. Πολυδεύκης, πολύ δυνατά Χρυσοχώος και στη συνέχεια Παπαντόκ και Σωτήρης. 2-9, 1-6. Και πάλι τελική ευθεία. Πετάχτηκε στην τελευταία στροφή υπερβολικά έξω. Ο Σωτήρης από νωρίς οδήγησε ο Πολυδεύκης, θα ξεφύγει. Ο Παπαντόκ προσπάθησε να τον καταδιώξει, ήρθε και ο Χρυσοχώος με φήνης. Πολυδεύκης, στη συνέχεια ο Χρυσοχώος. Για μία ακόμη φορά τα τελευταία μέτρα βλέπετε εσείς τον Πολυδεύκη, το νούμερο 2 που θα είναι ο νικητής. Και σε λίγο θα δείτε και τον Χρυσοχώ που με φήνης θα προσπεράσει εδώ τον Παπαντόκ στην απότερη εξωτερική τέταρτο, θα τερματίσει ο Σωτήρης εδώ. Τον είδατε για λίγο και πιο πίσω κατά σειρά τα υπόλοιπα άλογα με τον Στρόν Κωστάκη, τον Ρασπούτιν, τον Σερόθωνα και τον Χοφό που είπαμε ότι πριν από λίγο τερμάτισε. Σε επανάληψη κούρσα βλέπετε τον Χόφο που έμεινε τελευταίος δυσφορώντας μακράν. Δεν έφυγε καλά και ο Ρασπούτιν, έμεινε προτελευταίος, από νωρίς θα οδηγήσει ο νικητής Πολυδεύκης. Θα ακολουθήσει ο Παπαντόκ, από την εξωτερική μόνιμο ο Σωτήρης, το Κάγκελο, στην επόμενη θέση είναι ο Σερόθωνας, τέταρτος, πιο πίσω ο Χρυσοχώος, στην έκτη θέση ο Στρονκοστάκης, ο Ρασπούτιν έβδομος. Σε επανάληψη παρακολουθούμε την εξέλιξη της πέμπτης υποδρομίας. 2-9-1-6, επαναλαμβάνω το τετραπλό. Πολυδεύκης με διαφορά θα μπει πρώτος στην ευθεία, θα ξεφύγει. Ο Παπαντόκ είναι δεύτερος, αλλά θα έρθει δυνατά ο Χρυσοχώος στο τέλος για να τον προσπεράσει και να πάρει έτσι αυτό στην δεύτερη θέση. Πολυδεύκης, Χρυσοχώος, Παπαντόκ, Σωτήρης. Το 2-9-1-6.